Μόνο 9 άτομα, δύο οικογένειες από τη Συρία δέχθηκαν να μείνουν στο κέντρο φιλοξενίας στο Βαγιοχώρι. Η περιοχή επιλέχθηκε για να μετεγκατασταθούν πρόσφυγες και μετανάστες από την Ιδωμένη που επιβιβάστηκαν σε 10 λεωφορεία. Το μεσημέρι, ναι, ήρθαν δύο λεωφορεία μέχρι τις 4. Προσπαθούσαν να τους κατεβάσουν, δεν κατεβαίνανε. Και κατά τις 4 φύγανε. 7 η ώρα έρχονται τα επόμενα 5 πούλμαν και στις 8 τα άλλα 5. Ήρθανε 3 κλούβες των ΜΑΤ, πολύ αστυνομική δύναμη, πάρα πολύ, και προσπαθούσαν να κατεβάσουν τον κόσμο από τα λεωφορεία. Το Βαγιοχώρι έχει 60 κατοίκους και κανένα μινι μάρκετ, κανένα περίπτερο. Οι οικογένειες που αποβιβάστηκαν από τα λεωφορεία αρνήθηκαν να μείνουν στο κέντρο φιλοξενίας, καθώς για τις καθημερινές τους προμήθειες θα πρέπει να περπατούν περισσότερα από 5 χιλιόμετρα. Απαράδεκτο αυτό που γίνεται εδώ. Αυτές δεν είναι ανθρώπινες συνθήκες. Ούτε για τους ανθρώπους είναι καλά, ούτε για μας. Παραπάνω τι να σας πω. Ότι είναι τομάρια οι άρχοντες μας. Πέστε το γι' αυτό και θα ακούσουν. Παραπάνω τι θα πω. Γιατί ο Βρίτσας και ο κάθε πως λέει τυπουργός δεν ήξερε που είναι αυτό το χωριουδάκι το μικρό. Δεν μπορούσε να είσαι τόσο μικρό χωριουδάκι να φέρουν τόσα άτομα. Αυτό είναι απάνθρωπο. Το χωριό μας δεν έχει τίποτα εδώ. Έκαναν μια περασιά εδώ, ξέραν αγγλικά τα παιδιά. Τους είπαμε ότι δεν υπάρχει ούτε σούπερ μάρκετ, ούτε λεωφορείο, ούτε τίποτα. Και λένε εξοριέστε εδώ. Λέμε εμείς μένουμε εδώ. Εσάς αν δεν σας αρέσει να φύγετε. Και πήγανε, ξεσηκώσανε τους δικούς τους υπόλοιπους και έγινε φασαρία το βράδυ. Ένας πήγε να αυτοπυρποληθεί, έβαλε φωτιά στο σακάκι του, δεν τον έδωσε σημασία φυσικά κανένας, το έβγαλε, το έσβησε και 2 και 4 ανεβήκαν στα πούλμαν όλοι και φύγανε. Έχουμε όλοι αυτοκίνητο, οι σύζυγοι πηγαίνουν έρχονται στη δουλειά, εγώ είναι 3 χρόνια που είμαι άνεργη και εγώ δούλευα. Τα παιδιά μας έρχονται σχολικά, τα παίρνουν, τα μικρά πάνε στον προφήτη σχολείο και τα μεγάλα πάνε στο Λαγκαδά στο Λύκειο. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταφέρθηκαν τελικά στην Πρέβεζα. 100 άτομα, τα οποία επί τριμήνου έμεναν στον καταβλισμό της Ιδωμένης, αποχώρησαν πριν αρχίσει η επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας. 10 από αυτούς είναι νεαροί από τη Συρία, οι οποίοι μετά τη 48-ωρη περιπλάνησή τους σε κέντρα φιλοξενίας έφτασαν στα Λαγκαδίκια. We will go with us like 100 person, all family. All family go to home, to friend, to take like hotel, but I search today. I search where is camp all full. Yesterday I sleep in Saloniki in street. Στο κέντρο φιλοξενίας στα Λαγκαδίκια φιλοξενούνται 866 άτομα, το 50% των οποίων είναι παιδιά και η χωρητικότητά του είναι για 900, είπε μεταξύ άλλων ο επικεφαλής του κέντρου, εκπρόσωπος της ΗΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ. There is no other space where we can put the tent. Άμεσα θα εγκατασταθεί κουζίνα, θα δημιουργηθούν χώροι για να παίζουν τα παιδιά αλλά και κτίριο που θα χρησιμοποιείται ως σχολείο. Στον ένα μήνα της λειτουργίας του ήδη έχουν αρχίσει τα πρώτα προβλήματα με την τοπική κοινωνία. Μικροκλοπές, φθορές όπως το γήπεδο, φθορές σε παιδικές χαρές. Κλοπές όμως συνεχίζονται, δεν σταματάνε όπως λέμε κλοπές. Φρούτα, ζαβατικά. Από το γήπεδο μπήκαν μέσα, κλέψαν τα καλώδια για να, να περάσουν λάμπες εδώ μόνοι τους και τέτοια. Δηλαδή έχουμε θέματα. Η αναλογία των προσφύγων σε σχέση με τους κατοίκους αυτή την περίοδο είναι 2-1, δύο πρόσφυγες για ένα κάτοικο. Στα 200 μέτρα όπως βλέπετε είναι το χωριό, είναι τα σχολεία, πάρα πολλά σχολεία, πάρα πολλοί μαθητές. Είχαμε κάποια κρούσματα. Έχουμε παρέμβει, έχουμε κάνει κάθετες επαφές και με την αστυνομική διεύθυνση και με τους υπαλλήλους του ΚΑΜΠ προκειμένου να λυθούν τα ζητήματα. Κάποιοι οι οποίοι δημιούργησαν ζητήματα απομακρύνθησαν από τον οικισμό και έχουν μεταφερθεί σε άλλες δομές. Αλλιώς μας τα είχαν πει τα πράγματα, αλλιώς είχαν δεσμευθεί. Μιλούσαν για ένα αστυνομικό σταθμό εδώ πέρα, μιλούσαν για μια δύναμη 7-8 που θα μπορούσαν να είναι σε μόνιμη βάση εδώ, σε 3 βάρδιες. Αντιλαμβάνομαι τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με την εκέντρωση Ιδωμένης. Βλέπουμε τι γίνεται παντού. Now it's better. We are always in a dialogue with the community. Ο Δήμαρχος Λαγκαδά αυτό που ζητά είναι να μην δημιουργηθούν άλλοι χώροι φιλοξενία στο Δήμο του. Αυτό που πρέπει να διαχειριστώ τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι ότι θα πρέπει φεύγοντας από εδώ να πάω στο χώρο, στην αποθήκη που νίκιασε το Υπουργείο Άμυνας του Στρατός και που ετοιμάζεται για χώρους φιλοξενίας προσφύγων χωρίς να έχουμε την παραμικρή ενημέρωση. Αυτές είναι αστείες καταστάσεις και πρέπει. Είναι χώρος δικό σας, είναι χώρος. Όχι φυσικά, όχι φυσικά. Είναι χώρος ιδιώτη. Πλέον η διαδικασία νέα είναι μίσωση αποθηκών από ιδιώτες και κατευθείαν αυτόματη λειτουργία. Αλλά ναι, μεν δεν ενημερώνω τους Δήμους. Αύριο όμως θα ζητήσουμε από τους Δήμους τα δίχτυα ίδρυυσης, αποχέτρευσης, αποκομιδής απορριμμάτων. Αυτά εδώ όμως δεν μπορούν να γίνουν έτσι.
και οι κάτοικοι αρνούνται και άλλες δομές φιλοξενίας στην ευρύτερη περιοχή του Λαγκαθά, καθώς πρόθεση των εμπλεκομένων είναι να εκμεταλλευτούν πολλά εγκατελειμμένα κτίσματα.